Στο σημερινό επεισόδιο θα επισκεφτούμε μια εγκαταλειμμένη παριά βιομηχανία που βρίσκεται στη Βόρεια Ελλάδα με σκοπό να ερευνήσουμε τον χώρο και να αποκομίσουμε ακόμα μια εμπειρία. Μείνετε μαζί μας για να ερευνήσετε κι εσείς το εγκαταλειμμένο αυτό εργοτάξιο. Περίεργος να δω εκείνη την ξύλινη σκάλα και την κοιμάνα εκεί πέρα. Και αυτή. Τι έχουμε, να μας βλέπουν τα φώτα ρε φίλε τώρα. Δεν ξέρω για μας. Όχι, από το δρόμο είναι. Ξέρω, αλλά. Έλα. Πάμε να πούμε από εδώ κάτω. Πώς. Δείξε το λίγο το έργο. Με τη σκάλα. Τη σκάλα και αυτό είναι. Ξέρεις. Δεν θέλω να δείξω. Πάμε μέσα στην κάρπα. Πάμε πρώτα από εκεί. Πάμε που έχει σκάλα και πολύ. Δεν θα το δείξω. Λοιπόν, προσέξτε με καλή να την πάμε τίποτα. Γενικά σεβόμαστε το χώρο. Καθίστε εδώ πέρα να πάω μόνος μου. Πάω μαζί. Να, έλα, μόνος ή εσείς καθίστε εδώ πέρα, μα είναι λίγη. Εντάξει, είναι σίγουρα. Αν μπορείς να βρει την μέσα, να το κάνω. Α, όχι,
Κατέβασε και δες λίγο τα παιδιά εδώ. Πίδα μέσα, ρε. Έλα, θα σε βγάλουμε, πίδα. Πάμε προς τα πάνω. Πάμε. Θα δω ποια μεριά. Σκάλεσα. Έχει εδώ, έχει και εκεί. Στην προκατέστα. Εμείς πέφτουμε μόνο με φέιντερ. Ψέξτε εδώ, ε. Ψέξτε καλά. Τζονί! Προσοχή εδώ. Από τι είναι αυτό? Προφανώς ομάδα θα καταλάβει για να φωτογραφίες. Προσέξτε τρύπες, έχετε φύγει καλημέρα για, ε. Ωραία, φίλε. Πράγμα. Έλα λίγο. Ευχαριστώ. Έχει πολύ βάθος. Δεν προλάσεις χρειά. Εδώ είμαι. Ναι, κοιτάς, μην κοιτάς μόνο την κάμερα. Για πάμε. Βλέπεις, δείξ' το λίγο. Έλα, έλα, σαλαί. Πρόσεχε, δεν είσαι. Βλέπεις τις συνεργές που περνάνε τα κτίρια στο άλλο. Ναι. Εκεί. Εκεί θέλω να πάω. Ωχ, τι κάνεις. Αυτό είναι το πρόσεχε. Ναι, λέω. Γιατί σε έχω κλείσει με την κάμερα. Ποιος? Βενιαμίν. Γεια σου, Βενιαμίν. Καλώς τον. Ένα εξήν για εκρόφηση στο κανάλι. Θα μας βοηθήσει. Λοιπόν, σήμερα φαντάσματα δεν πιστεύω να βρούμε. Αλλά οτιδήποτε άλλο είναι πολύ πιθανό να ξέρετε. Καλησπέρα, ο Μάρθος. Μάρθος, το υπόλοιπο. Μάθος ο Στάνος. Πέγγι, μοναδική μου αγάπη εσύ είσαι. Κοίτα, προσκευήτες. Πρέπει να έχει υπονόμηση. Γράφει ένας, κάτι, τι ακριβώς κάνετε, παιδί. Αυτή τη στιγμή κάνουμε μία, το Urban, πώς μεταφράζεται. Αστική εξερεύνηση σε ένα καταλληλημένο εργοστάσιο εδώ και αρκετά χρόνια. Συνήθως το κανάλι μας ασχολείται και με αντάρτικα καταφύγια, καταλημμένες εγκαταστάσεις αστικές και λίγο με το παραφυσικό έχουμε κάνει ένα βήμα και θα ήθελα να ακούσω και τα σχόλια σχετικά με αυτό και θα θέλατε να δείτε. Σήμερα ο χώρος δεν ενδείχνεται για κάτι το παραφυσικό γιατί γνωρίζουμε ότι ήταν μια βιομηχανική εγκατάσταση η οποία έχει καταληφθεί και θα κάνουμε την εξερεύνησή της. Κατά αν είμαστε τυχεροί θα κατεβούμε και στο υπόγειο και αν είμαστε ακόμα πιο τυχεροί θα ανεβούμε πολύ ψηλά από όσα μετρανάνε και το κτίριο. Δεν μπορούμε να πούμε που βρίσκεται, να λαρώσουμε. Ναι, δεν μπορούμε να ρωτάνε. Τα αποφεύγουμε γενικά να δίνουμε πληροφορίες και στοιχεία. Ήδη και για μας είναι παρακινδυνευμένο και έχω τα παιδιά τώρα μαζί μου και σκέφτομαι και αυτό. Υπεύθυνος είμαι εγώ πάλι. Τώρα κάποιοι που θα είναι από την περιοχή και το βλέπουν θα έχουν καταλάβει ήδη.
έχει φαντάσματα εκεί, λέει. Σήμερα ελπίζω να μην δούμε. Αλλά όπως λέει ένας γνωστός φίλος μου, φαντάσματα έχω δει, αλλά δεν υπάρχουν. Δεν φοβάστε, λέει ο Γιώργος. Ποιος είναι ο Γιώργος? Γιώργος Γιάτσος. Γιώργο! Λίγο φοβόμαστε, αλλά αυτό είναι το ωραίο. Λίγο, όχι πολύ. Τα φοβούδια του νερό. Λοιπόν, πάμε πιο πάνω. Προσέχετε κεφάλι, προσέχετε πόδια. Όποιος φύγει κάτω, ας πρόσεχε. Ελπίζω να έχεις σήμερα στο υπόγειο γράφει ο Βενιάννη. Θα κατεβούμε. Προσεχτικά, ε. Πού ήρθαμε, ε. Ζάρατσα. Δείξε γύρω. Κοίτα, εκεί πέρα πάνω θα ανεβούμε. Εκεί πάνω. Για πάμε δίπλα. Από τι εκεί. Και όλη αυτή η υγρασία από πού έρχονταν, ρε φίλε, που δεν έχει το νερά. Μήπως έχει κρατήσει νερά μέσα. Πού. Πώς το κάνανε, ρε. Φτιάξανε εδώ την υποδομή και πήσανε κενά. Φέγγι μοναδική μου αγάπη, γράφει, ήρθα, άκουσα το όνομά μου. Ποια είναι. Έτσι. Ο Μάθος. Όχι, υπόγειο δεν πάμε ακόμη. Θα πάμε, δεν ξέρω αν θα έχουμε σήμα στο υπόγειο, παιδιά. Χαρά στην υπομονή μας, γράφει ο Γιάννης Ιακόπουλος. Τι να κάνουμε, μας αρέσει αυτό που κάνουμε, οπότε δεν χρειάζεται υπομονή. Βλέπω κασασέρα πάνε να δώσουμε το περπάτημα. Βλέπεις εκεί μέσα. Κάτσε να βοταμάξει από εδώ, είναι. Ναι. Φαίνεται. Και ο Μάρτος. Να, η γυναίκα μου. Από εδώ η γυναίκα μου και από εδώ το έκτημά μου. Από εδώ είναι το αμάξι. Εντάξει, καλά. Όχι, δεν πωλείται, παιδιά, δεν το έχω για πώληση. Μην κοιτάτε τις πινακίδες. Για πόλου λόγου το κάνω πόλου στο γράφιο, Σάκης. Φίλε μου Σάκη, δεν ξέρω αν έχεις ακούσει και αν έχεις παρατηρήσει ή αν παρακολουθείς εδώ και πάρα πολύ καιρό, αρκετά χρόνια και παρακολουθώ για πολλές ομάδες στο εξωτερικό. Αυτό λέγεται αστική εξερεύνηση. Και είμαστε μια ομάδα που τους μας αρέσει να το κάνουμε αυτό. Ο λόγος πάμε νύχτα, για περισσότερο suspense, περισσότερο και λίγο φόβο, έχει περισσότερο ενδιαφέρον. Γι' αυτό φίλε, ποιος ρώτησε. Ο Σάκης. Φίλε Σάκη. Λοιπόν, για πείτε, πού πηγαίνουμε. Να κάνουμε τον κύκλο, να πάμε από πίσω ή να ανέβουμε ψηλά κατευθείαν. Ανέβουμε ψηλά και πέφτουμε για λαφρύ. Σωστό. Δεν ξέρω, όλη αυτή η κατάσταση έχει 3-4 κτίρια που νομίζω μπορούμε να επισκεφθούμε. Ναι, θα πάμε να επισκεφθούμε. Από εδώ δεν θα λεβαίνει να πάμε κατευθείαν. Εδώ όμως δεν πιστεύω να βγαίνει από κάτω. Νομίζω εκείνες οι σκάλες εκεί πέρα, εκείνες πρέπει να βγαίνουν ακριβώς πάνω στο κτίριο. Να μην ανέβουμε. Νομίζω ότι είναι το ίδιο πράγμα. Ναι, ακριβώς και φάνηκε ένα μικρό πατάρι. Αυτό είναι το κύριο που βλέπαμε από δίπλα που ήταν πάρα πολύ ψηλό. Ναι, αυτό είναι, αυτές είναι οι σκάλες του. Δεύτερο, εδώ είναι ένα. Το κόψιμο είναι επαγγελματικό. Γράφουμε αρχική είναι. Τι? Όχι, παιδιά είναι Μακεδονία. Μακεδονία αυτού. Η Ρένα γράφει καλησπέρα, καλή εξερεύνηση να κάνετε. Να είσαι καλά, Ρένα. Μείνε μαζί μας να τα δεις όλα. Να το νερό. Τι λες ρε φίλε, κοίτα. Είναι πλημμυρισμένο. Ναι. Πες μου την υπόγεια και έχει. Έχει βάθος, ε. Έχει βάθος, το βλέπεις. Κατεβήκαμε. Έλα, μία. Τα κατέβεις πού, ρε. Έλα, μπρατσάκια, φίλε. Επιπλέον, δεν είμαι χοντρό. Τι λες ρε φίλε, κοίτα βάθος που έχει, δεν δείχνει το πράγμα. Κάτσε εδώ, παιδιά. Βάθος. Δεν ξέρω αν φαίνεται. Βλέπεις ότι έχει καλύψει όλη την πόρτα, όλο το υπόγειο είναι πλημμυρισμένο. 2 μέτρα από το πάνω τουλάχιστον. Τι 2 μέτρα μόνο. Κοιτάξτε εδώ παιδιά, όλο είναι πλημμυρισμένο. Λοιπόν, εγώ θα πατήσω εδώ στην άκρη λίγο, στα χαρτιά. Δείξε λίγο να δούμε το βάθος, δείξε την πόρτα. Κοιτάξτε εδώ. Το νερό και τι σαν αρχικές σηκούς δεν πάνω. Μπακτηρία. Έτσι, μπράβο. Πάχα εδώ πέρα και φαίνεται. Λοιπόν, θα πάω. Έχει μηχανήματα εδώ στο νερό.
αυτό ή δεν κάνουμε εξερεύνηση παραφυσικών σήμερα. Ούτε ο χώρος δεν ενδείχνεται σήμερα για παραφυσικό. Η πλάκα είναι ότι αυτό το υπόγειο πλήμα ενώ το δίπλα δεν είναι. Πάμε να δούμε. Δεν παίζει, φίλε, να μείνουμε εδώ δίπλα. Αν επικοινωνούμε, δεν υπάρχει περίπτωση. Έχει ψάρια μέσα. Να μην πάμε να δούμε από εκεί το άλλο υπόγειο. Όχι, κάτσε να δω εδώ, το φρεάτι, να. Το φρεάτι, το φρεάτι. Ξαναλέμε, δεν μπορούμε να πούμε πού είμαστε. Όχι, θα σας έρθω το ίδιο. Για λόγους ασφαλείας. Είναι στο δεύτερο, να το δείξεις. Ασφαλείας ή ασφάλεια. Δείξε πάνω τα σασέρα ακόμα εδώ είναι. Είπα ποτέ τι είναι εκεί. Θα το ξαφάνεστε εδώ. Βιομηχανία. Ήτανε βαριά βιομηχανία. Πολύ βαριά στην Ελλάδα, πολύ δυνατή. Η οποία έχει κλείσει εδώ και χρόνια. Και το ξέρω ότι έχει κλειδιά της οικολογικής. Τι ακριβώς κάνετε να πει, αυτός που μας έρχεται. Εξήγησε. Κάνουμε εξαιρέσεις του χώρου. Είναι στη μόδα που θα πει στο είσαι πρώτος ρε φίλε, για να μην τρώμε και την μπαταρία. Λογικά από εδώ πέρα αδειάζανε. Το φάντασμα του βάζει βάση Παρασκευάς λέει. Βήχο και ξέρω, βήχο Γιάννη. Δεν μπορούμε να πούμε που είμαστε, το ξαναλέμε. Ζωή. Είμαστε πάλι όλοι, κατάλληλοι. Αν μάθεις κάτι, εγώ δεν λέω τίποτα στη Θεία Όλγα. Θα πω ότι μελήσουν μαζί μου. Έλα εδώ. Ποιος είναι? Γιάννης. Α, ναι, άσχα. Του χάνεται. Και τώρα, μπορείς. Γιάννη, πρόσεχε τα σίδερα. Σε έχουμε μπροστά. Φέρε μου λίγο να δω αν μπορούμε να κάνουμε κι άλλο συμβάει. Σε. Να πάει εκεί, όχι, δεν έχουμε ξαναπάει. Διάβαζε τα μου για να μπορώ να απαντάω. Ναι, θα τα κάνω πολύ γρήγορα. Τι είπε, θα έχει πιει δύο-τρεις γραμμές. Δύο-τρεις γράπες, είπαμε, συγχωρείς που λέει κριτικέ. Κάνει πολύ σημαντικό. Δύο-τρεις τσιγκουνιές, μωρέ! Τα βάρε, τα πάθο, τα σοκή. Εκεί θα κάνω σοκή. Μυρίζει να πάει. Ξέρα μόνο το μέρος ήταν 400 χρόνια εδώ πέρα εργοστάσιο και εργοτάξιο και βιομηχανία. Πάμε να βγούμε από εδώ. Ναι, φύγε, 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 φύγε. Ωραία, θα πάρω λίγο χέρι που είναι στο βράδυ και οι πένσες και οι κόφτες θέλω να γράψω. Ξέρω εγώ ρε παιδιά, περιμένω να πάει εδώ για να μην το φαντάζομαι να βγούμε. Προσέχετε παιδιά, είναι οι φίλοι μας που δεν θα πειράξεις, ας πούμε. Όχι, πήγαμε να ψάξουμε το πορτοφόλι του φίλου του και ήταν κάπου που δεν είχε μπαλκόνι και έπεσε. Α, λέει και αυτόνα που έπεσε τον Τζαντέλ. Ναι. 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 Όχι, παιδιά, εγώ δεν κρεμιέμαι. Όχι. Δεν κατάλαβα τι εννοείς. Είχε μου παιδιά να σας απαντήσω γιατί και εγώ δεν καταλαβαίνω. Ωραία, α, Ρωμά, δεν είναι όνομα, ρε. Εγώ νόμιζα το είπαν ότι... Είσαι καλά. Σπαθή, ρε. Κάνουμε κοινοποιήσεις, παιδιά. Δεν ξέρω τώρα πώς μπορώ να κάνω. Πού φαίνεται, δεν μπορούμε να δούμε κάπου ποιο είναι μέσα. Λέει 5.000, τι είναι το 5.000 εδώ. 5.000 like. Αφού τώρα ξεκινήσαμε, τι 5.000. Δεν έχω και πολλή μπαταρία. Ναι, από Κατερίνη ήταν το παιδί. Πάνω δεξιά. Πάνω δεξιά τι. Είδες κάτι. Μας γράφει το φίλος εδώ, Ρωμάλα, είναι πάνω δεξιά.
Μάλλον εννοεί να ανέβουμε. Α, ναι. Για να πάρουμε τις κάλες και να ανεβούμε ψηλά. Εκεί πάνω, να το. Εκεί που λέμε. Να ανεβούμε. Εγώ τα μεταξύ δεν κοιτάω, πατάω. Βλέπετε και σήμερα, ναι. Το powerbank. Να είσαι καλά, φλογερός Χάστορας που σου με μοίρασε το βίντεο σε άλλους 10. 111 άτομα, λέει το Κατερινάκη, σε ευχαριστώ γιατί δεν ξέρω αν τα βλέπω. Πρώτη φορά κάνω live. Πάμε. Και τουλάχιστον έχουν κάποια ιδέα τα παιδιά να μας λένε ρε παιδί να κάνουμε τα πάμε. Να κάνουμε κάτι να βλέπουμε. Πάμε, ένα μάξι. Το δικό μας είναι. Πρόσεχε, εδώ έχει σίδερο. Ναι, πρόσεχε τα σίδερα και εδώ έχει σίδερο. Το νερό θα πέσει, εντάξει. Έλα, εντάξει, σώνεις. Λοιπόν, έλα, έλα τώρα, έλα. Να βάλω πρόκληση. Να το δούμε στο πιτανέ. Μην το έκανε. Σκαλιά πολύ. Γίνεται τα σκαλιά, να μπρος σας έλαβες. Μπαίνω μέσα. Όχι, όχι. Γιατί μαλακή. Όχι. Θα ρίξει το χέρι μου. Θα στριμακώσει να ρίξει πώς κουργιασμένο είναι. Κοίταξε. Τι έγινε. Μπαταρία. Το 80% του μεγαμπάιτσου. Σιγά. Δεν φεύγω κι άλλα. 11 γίγα. Φύγαμε, φύγαμε. Πάμε. Πάει το floor manager. Σωστός. Να μην δούμε και τα υπόλοιπα δωμάτια. Δεν έχει δωμάτια, έφυγε πάνω καρφί. Ναι. Ναι, 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 ναι. Ναι. Αν δεν έχει μπαταρία, κάμε αλλά πρέπει να την πόσουμε. Εντάξει. Θα φτιάξω εγώ τα σίδερα. Θες να κλείσω το iPhone, άμα τέχει να μην έχει να γράφουμε iPhone. Τι μπαταρία μου γράφει. Ε, μπαταρία μου δεν γράφει. Γράφει. Ξέρω 16 πως εγώ δεν ξέρω κάτι. Πορτρέτο. Δεν έχω πορτρέτο, 0,5. Θα θες πλάγια. Δεν ξέρω αν να κάνουμε γάλα στα λοπάτια. Να σου πω τώρα βλακία πριν από εδώ κάτω μην πεις τίποτα. Ανεβαίνω. Έλα, βάστα. Φέξε μου. Να ανέβεις γιατί. Δεν ανέβαίνεις. Δεν υπάρχει λόγος. Δεν είναι το πρόβλημα αυτό, είναι το άλλο το θέμα. Το θέμα πάει αλλού. Ναι. Καμίνα ανεβαίνεις, δες εδώ. Τι λένε τα παιδιά, ανεβούμε. Δεν το βλέπεις, έχουμε κομμένοι. Δεν προλάβα να το κόψω νερά, αγόρι μου. Να, να είναι το πάνω. Α, και από εδώ είναι κομμένοι. Τι φάση. Έλα. Ξέρεις τι έγινε τώρα, ε. Ξεκινήσαμε να το κόβουν και λένε μετά όχι θα πέσει το κεφάλι μας. Το σκέφτηκες. Έλα να δούμε λίγο από πάνω πώς φαίνεται και να συνεχίσουμε. Λοιπόν, όχι πολύ κοντά. Γιάννης Λιακόπουλος έκανε κοινοποίηση στο βίντεο σε 10 άτομα. Να είστε καλά, ρε παιδιά, ευχαριστώ. Κοίτα τι γίνεται εκεί κάτω. Έχουν μέσα 144 άτομα. Να είναι καλά όλοι. Σας ευχαριστώ πολύ. Τώρα σας αποκάνει και μας δείχνουν, ε. Πάμε πάνω. Ναι, φύγαμε. Έλα, όσο και ψηλά πάει. Τι πάρα από κάτω. Λοιπόν, να παρακινήσω τα παιδιά, θα μου πεις να μην είναι τόσο με το live, αλλά να μας πούνε τι θέλουν, τι θέλουν να πάμε. Δεν ξέρω και αν ακούγομαι, πείτε μου αν ακούγομαι από εδώ πέρα. Ακούγεσαι. Εσείς με ακούτε στην κάμερα και στο live, δεν ξέρω να φαίνομαι. Και αν ακούγομαι καλά. Λοιπόν, ναι, προσέξτε εδώ. Τζόνι, μπράβο. Στάθηκε εσύ πρόσεχε. Εμένα τώρα θα σας πω τι ιδέα μου ήρθε, ρε παιδιά. Ε. Όχι, πέρα από αυτό. Τι είναι τώρα να γκρεμιστεί όλο το κτίριο αυτό μαζί να πέσει. Όλα τα τσιμέντα. Με εμάς εδώ. Όχι. Πάμε πιο πάνω. Έχουμε μια γερά. Έχει κι άλλο πολύ πάνω.
Θα πάμε έναν όροφο ακόμα. Θα πάμε έναν όροφο, θα γυρίσουμε, γιατί μετά είναι όλα ίδια από εδώ και πάνω. Και θα πάμε να δούμε και τα άλλα κτίρια. Οκ. Τι λέτε. Βασικά όχι. Δες και το σίδερο. Βλέπεις. Αυτό φίλε να ξέρεις έφυγε και έπεσε. Το παιδί λέει θα φτασμένει από κυνήγι. Μάλλον για σένα λέει. Μάλλον για μένα λέει. Εγώ δεν είχα σήμερα να βάλω τέτοιο. Λοιπόν, έλα να κάνουμε ένα σχέδιο και να προχωρήσουμε. Τώρα που είμαστε εδώ ψηλά και έχουμε ωραία θέα. Μην κοντεύεις. Ένα κτίριο εκεί. Μίτσο, για δες λίγο, θέλει Αλεξίδωτο, για δοκίμασε. Τώρα μιλάμε, έχουμε καμιά πόσα μέτρα πάνω είμαστε. Έλα, παλαδί! 40, πόσα μέτρα είμαστε. Δεν ξέρω, φίλε, παραπάνω. Πώς ήρθε η ώρα. Να φαίνεται στο live. Πριν προσπαθώ, αλλά... Ναι, φαίνεται στο live, πάρα καλύτερα. Πώς ήρθε η ώρα να κατεβαίνουμε. Και δεν μπορώ να σε κρατήσω. Πάμε πίσω κάτω. Είναι λίγο όροφο. Πάμε πώς είναι στο πιθανό, όπως θα σου πάμε τα πολλά. Πάμε σε κοινό. Πάμε στο μεγάλο. Λοιπόν, πάμε στο πίσω. Πάμε να το δούμε λίγο από εδώ πέρα. Και πάμε στο πίσω. Ναι, ξέρω. Έλα, Ραφ. Τι μου δεν έκανε νόημα. Απλά δεν χωράμε. Α, δεν χωράμε μαζί. Φίλε, εδώ πέρα μέσα έχει πολύ σιδεριά. Ωχ, τι είναι αυτά εκεί. Τραπέζια. Τι είναι και το κίτρινο. Το βλέπετε. Πού. Κάτι κίτρινο στο χωριζέ. Το βλέπεις εκεί αριστερά κάτω. Πού εκεί. Ναι. Αρχικά να το πείσουμε ότι θα πάμε εδώ απέναντι. Ναι, θα πάμε εδώ απέναντι. Δεν ξέρω αν φαίνεται στην κάμερα. Φαίνεται. Το live φαίνεται. Λοιπόν, πάμε για να δούμε και φαίνεται. Φώτισε με λίγο απέναντι. Γίνεται. Φέγγω, αλλά δεν το δεν δίνεται. Ναι, κάτι φαίνεται. Ωραία. Είναι μακριά. Λοιπόν, ναι, εκεί πάνω και κάτω αριστερά θα πάμε να δούμε τι είναι εκεί με ροφιλή. Είναι πολύ περίεργο. Σαν κάτι φαίνεται. Σαν σκηνή, σαν. Για πάμε να δούμε. Πάμε, είστε έτοιμοι. Πάμε. Δώσαμε σε ένα σχόλιο για να σου κατεβαίνουμε τις κάλες. Καλησπέρα. Ονόματα, Βελέτης. Πώς. Βελέτης. Μαρία, πούμε μου, βέβαια θα είναι καλά μετά στις 12. Να σας πω την κυρία, πώς έγινε. Ναι, εντάξει, αφού θα είμαστε εδώ μετά τις 12 θα το βγάλουμε και στο επεισόδιο το κανονικό. Τσεκ. Και εδώ πλημμυρισμένο. Λοιπόν, δες λίγο το πάτωμα πόσο λεπτό είναι. Ναι, μείναμε λίγο από μπαταρία να εξηγήσω τι γίνεται στα παιδιά. Βρήκαμε λύση, πέτυχαμε με τα σήμα, το λύσαμε και αυτό παιδιά, είμαστε έτοιμοι. Πήγαμε στο άλλο κτίριο, το διπλανό και το βλέπαμε από μεγάλη, το βλέπαμε τόσο μικρούτσικο, είναι τόσο μεγάλο από εδώ. Προσέξτε, βλέπω εδώ υπόγειο και αυτό πλημμυρισμένο. Δεν ξέρω τι θα. Εδώ ασφάλεια στα πάντα έχει γίνει πανηγύρι. Θα δοκιμάσω κάποια στιγμή να δούμε και στο TikTok άμα μας ξεπάνε. Νομίζω ότι εδώ πέρα πήγαμε στον υποσταθμό. Αν δεν κάνω λάθος. Πήγαμε σε εδώ υδρολογική ασφάλεια, σε όλα αυτά. Μαχαιρωτές, φαλέκας, αυτή είναι σαν πολύ πράγμα. Συνεχίζουμε. Θα βγούμε εδώ. Έλα. Εφημί. Μασά. Λίγο να φύγει πάνω μας. Θα πω εγώ. Γιάννη. Αυτό. Εδώ. Φύγαμε. Πάμε. Προσέξτε εδώ πέρα κάτω. Λοιπόν, κάτσε να δω αν είναι σταθερή σκάλα. Κάτω είναι σάπιο και έχει τρυπήσει, προσέξτε. Τι έχει. Έχει σάπιο με το σκαλοπάκι και έχει τρυπήσει. Και το προηγούμενο δεν το βλέπω και πολύ. Ναι, μπράβο. Έλα. Κουστά, προσέξτε. Τι είναι τώρα, φίλε. Τράπα λίγο έτσι και λίγο. Θα σας αποχέσω. Α, θα σας αποχέσω. Ναι, κάτω, τι να έχεις. Ναι. Έλα λίγο δεξί. Εάν συνεχίσουμε από εδώ, βλέπω να χανόμαστε πολύ άνετα. Γιατί είναι γεμάτο το ίδιο πράγμα παντού, το ίδιο μοτίβο.
και δεν έχουμε σήμα για live. Οπότε ας πάμε πίσω και ανεβαίνουμε ψηλά. Έλα, γιατί από εδώ. Σε λαβύρι, δεν ξέρω. Πώς έχουμε να σπάσει και σάκτο εδώ πέρα πέσει το κεφάλι μας. Ότι θα κοίτα. Κοίταξε πόσους έχει. Το έχουμε χάσει άμα πούμε εδώ. Ω, ω, Μηχαλίδα. Βλέπεις. Πάμε πάνω πάνω. Ας είχα το δουλειάς επειδή θα σας είχε την πηγή να πάω στο σχολείο. Μας πούμε στο σχολείο. Ναι, θυμάμαι, την καρδιά δεν είναι θέλει να πάω το κεφάλι μου. Λοιπόν, πάμε. Στο τελευταίο που πάντα θέλει. Κεφάλι, προσέξτε, κεφάλι. Γιάννη, γιάννα. Έχουμε σήμα. Ναι. Πήγαμε. Και από εδώ είναι σκάλο παντή γεγάτο. Και από εδώ είναι το νερό. Είναι η δεύτερη. Πάμε να δούμε. Καταρχήν έχει δεύτερο υπόγειο. Φίλε, έχει ένα υπόγειο πιο κάτω. Το οποίο είναι κεμπιδισμένο. Το βλέπεις. Βλέπεις το υπόγειο. Πλημμυρισμένο. Το βλέπεις, έχεις κάλεσε κατεβαίνουν. Έλα. Να το πέτρω σαν πίσω τα πάντα εδώ πέρα. Βλέπεις, ποιος ξέρει τι μεροκάμα δεν πέφτει εδώ, ε. Προσοχή, απαγορεύεται το κάπνισμα. Η οξυγονοκόλληση, η ηλεκτροκόλληση και η ίνωση εκρήξεως. Λοιπόν, μπορείς να δείξεις πόσο πάει το βάθος. Είναι σκάλες που τελειώνουν και έχει κι άλλο πιο κάτω. Ακόμα πιο κάτω. Τράβο, όχι, πάρ' τα σιγά σιγά πίσω, θα πέσουν, δεν κρατάνε καλά, μην τα πέσεις εκεί. Πάμε, πίσω. Με πάει φωγραφίκα να γίνει. Έλα λίγο τώρα. Θα πούμε να βγάζουμε τις κάρες, αλλά λογικό άμα είναι ξεραμένα. Πάμε, πάμε. Πρόσχε. Εγώ πρέπει να σκάξω. Παρακαλώ, είναι τεράστια. Λοιπόν, να κάνω και ένα μικρό ήθος στα παιδιά. Αυτή τη στιγμή συνεχίζουμε, παιδιά, το TikTok, γιατί κάποιος μας έκανε αναφορά για επικίνδυνες δραστηριότητες. Και αναγκαστήκαμε να πούμε σε... Ευστερίδα. Λάτε, το πάνω μου. Τι εδώ είναι. Πουλάκι είναι. Πάμε πάνω, αλλά κοιτάξτε. Τρύπεσαι. Πάμε πάνω. Έλα, ανοίξτε. Τώρα κάτω δεν είμαστε. Το είδες. Εντάξει, πρέπει να έχεις σκάλα, έτσι. Τι σκάλα. Εκεί που έχεις. Εδώ έχουν βάλει ποτέ. Κάτι κάψε εδώ. Τα ακούς. Είναι πολύ λεπτό το πάνω. Πάμε, γιατί με το που μπήκα μέσα άκουσα κατά δύο σου. Και δεν μου αρέσει αυτό εδώ. Τι είναι αυτό.
Έχει κλειδαριά με πόρτα και κάψαν την πόρτα. Δες, κάψαν την πόρτα, δείξε εδώ. Το βλέπεις. Στάθησε, εντάξει. Ραφ, πρόσεχε δεξιά. Ναι. Πρέπει να είχα κάποια έκαμπο, να κάψαν την πόρτα. Πρόσεχε στα αριστερά σου, μην φύγεις. Άμα φύγεις, έφυγες. Δεν έχει βιδωμένο. Βιδωμένο. Μάτω. Δεν είναι σκάλα, πράγματι. Πάμε πιο πάνω. Νομίζω ότι όλα αυτά τα γεωργούν στο τελευταίο. Οπότε να πάμε κατευθείαν στο τελευταίο πάνω να δούμε πόσο πιο ψηλά πάει. Κοίτα πόσο είναι. Ένα, δύο, τρεις, τέσσερα. Φύγε ευθεία, ρε. Αέρα. Ναι, αυτό είναι περισσότερο. Μερίς περισσότερο στην υπηρεσία. Άστο φίλε. Τώρα ξέρεις, το κατέβα είναι το ζώο. Θα ξαποστάσουμε να κάνουμε ένα τσιγάρο. Ναι. Είναι σειρά, αν κάνεις τσιγάρο τώρα πέθανες. Ναι, καλά. Η αλήθεια είναι πως είναι γιατί είναι αλήθεια. Θέλει να βάλω εδώ πέρα. Ένα σχόλιο από την παιδιά, δώστε μου ένα λεπτό. Δώστε μου ένα λεπτάκι να βάλω το πέρα μας. Δώσε. Είμαστε υπερβολικά ψηλά. Έλα ρε φίλε, είμαστε πίσω. Άντε ρε, είμαστε πίσω στο TikTok. Άντε επιτέλους. Λοιπόν παιδιά, ήταν προσωρινό το μπαν, έγινε έλεγχος, δεν έχουμε κάνει κάτι. Πάμε και συνεχίζουμε. Μισό λεπτό να στείλω τα invite. Όχι τα invite, να καλώ τις κοινοποιήσεις. Ξένα σε εδώ. Ιδρώσες, ιδρώσα τώρα. Όχι. Γιατί έτσι. Δεν ιδρώσα. Εγώ δεν ιδρώσα. Νερό έπεσε. Mm-hmm. Δεν ιδρώσα. Ναι. Τρελόησε. Δες, δεν είμαι ιδρώσα. Καλά, είναι και ιδρώσα. Ιδρωμένοι όλοι είστε.
Φορά και τέτοιο. Δεν είστε για τέτοια πράγματα. Ρε βλάκα, φορά το πλησάκι, δεν σε φορέσει πλησάκι. Κι εγώ συνδεμικό φορά. Όχι φίλες και... Χάνετε λίπος τώρα, καλά κάνετε. Αν κανονικά αυτό πρέπει να το κάνετε 4 φορές. Έλα, μπαίνουν τα παιδιά πάλι μέσα, είμαστε καλά. Πώς είναι. Μόνο το κεφάλι μου, ξέρεις. Το κεφάλι μου, μόλις. Α, δύο πήγανε. Ναι, γιατί σταμάτησε το μπαν. Αν μπορείς να δεις όχι, ναι. Αν μπορείς. Τόσο έρεψα σε έλεγα, άμα μπορεί, γιατί με έλεγα το όχι, ρε. Δεν σου δεν μπορεί, εγώ δεν ξέρω. Τέσσερι μπήκαν τώρα, αλλά δεν ξέρουν ποιοι είναι. Αυτή είναι η top που βλέπουν νωρίτερα. Το top είναι. Ναι, αυτή εδώ πέρα είναι που μπαίνει. Γεια σα, παιδιά. Λοιπόν, ξεκινήσαμε, έφυγε το μπαν. Τι ξύμουρ, μη δείχνει το παντελόνι του Ραφαήλ, τη δάχτυλο. Δεν μπορώ να γυρίσω την κάμερα, γυρνάει τώρα που είναι έτσι. Τουλάχιστον μην ξέρω το παντελόνι του Ραφαήλ. Έλα, μπορεί, εντάξει. Παιδιά, είναι γνήσιο κινέζικο στρατιωτικό. Το καταλαβαίνετε από τι ρίγε. Το παντελόνι είναι καλό, το παπούτσι είναι. Πάμε να συνεχίσουμε το live τη εξερεύνηση. Τζόνι, 108 καρδούλε πώ θα δούμε και πού είμαστε. Στο ύψο. Α, θα δούμε σε ποιο ύψο μου τρέχουμε. Κάτσε ρε. Περπάτα ρε. Έτσι, τι είναι. Κατάλαβε, εγώ τώρα. 4 και 60 μέτρα. Εγώ τώρα με τον Δημήτρη είναι αλυσοδεμένη. Αν πέσει, έπεσε. Αν πέσει, α να πέσει ρε. Αν πέσει, δεν θα ξεκουμπώσει. Δεν ξέρω, αλλού θα με τραβήξει, έτσι θέλει. Λοιπόν, φτάσαμε τέρμα πάνω. Έχω υδρώσει λοιπόν, δεν είναι γυαλίζει το φως. Ευτυχώς έχουμε άλλη ακόμα. Λοιπόν, τι θέλετε, είστε έτοιμοι να συνεχίσουμε να κατεβούμε. Πάμε. Μπήκανε ήδη 171 άτομα. Δεν είναι 171. 171 είναι. 180. Χίλιοι δεν γίνετε, παιδιά μου. Το έχουμε πάει σε ρίδε, 186. Πάμε, φύγαμε, δώστε. 107, δίνει πόνο. Δώστε πόνο. Εξηγήστε όμως που είμαστε. Σε συγκεκριμένη φορά πάει καλύτερα από το παιδιά, συνεχίζουμε. Πες ότι έχω μανία 14 ώρες πάνω από τη γη και από το 14. Είμαστε 44 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της γης. Κάτω από την επιφάνεια του φωτός. Κάτω από το φωτός. Μπαταρία μεν έχουμε. Είμαστε στην ώρα εδώ πέρα σε μια βιομηχανία αρκετά μεγάλη της χωρίου Ελλάδος. Και τι ωραία ταξίδι. Όσοι σας βλέπουν live μας ρίξανε λόγω... Και καλά επικίνδυνες δραστηριότητας. Να κάνω ένα διάλειμμα. Μετρήστε μόνο πόσο ορόφησα κατεβούμε για να καταλάβετε πόσο ανεβήκαμε. Πώς είμαστε. Ήδη δύο. Πώς λέει, ίδια γλάστρα που βλέπεις από δεξιά λεπτά με τα πέντες. Και ορόφους, μόνο ορόφους ή και πλαστής χαλά. Γιατί θεωρείται ορόφους. Εγώ αυτό που ξέρω είναι λέει, ίδια γλάστρα που βλέπεις δεξιά σου όταν ανεβαίνεις είναι ίδια που βλέπεις αριστερά σου όταν κατεβαίνεις. Πέσαμε στους 106 μιλίων παθρόνιου. Έχω υδρώσει λίγο. Κατέβασα εύκολα. Με 10% μπαταρία στην κάμερα. Είναι αυτό ή δεν είχε. Εκεί θα πάω να πάω σε μύθι μετά από τις κάλες. Πάω σπατάω από το κόκκινο. Εκεί θα τελείω το μύθι.